Γεια σας παιδιά, το σημερινό βιντεάκι έχει να κάνει με την περιποίηση του προσώπου, τα βασικά βήματα τα οποία εγώ κάνω για να περιποιηθώ το πρόσωπό μου. Κατά καιρούς αλλάζω τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ και ή προσθέτω ή αφαιρώ κάποια ανάλογα με το τι θεωρώ ότι χρειάζεται εκείνο το διάστημα η επιδερμίδα μου και ανάλογα την εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που έτσι σχολιάζετε λίγο πιο ενεργά τα βίντεο μου και να ξέρετε ότι απαντώ πάντα και σε όλα τα σχόλια. Το τελευταίο σχόλιο θα είναι πάντα δικό μου γιατί θέλω να έχετε πάντα μια απάντηση. Δεν μου αρέσει όταν σχολιάζεις κάτω από ένα βίντεο και μπορεί ένα σχόλιο σου να μείνει στον αέρα, τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα request που μου κάνατε και να μου κάνετε και άλλα request γιατί προσπαθώ πραγματικά να κάνω ό,τι σας αρέσει να βλέπετε στο κανάλι μου. Λοιπόν, το πρώτο βήμα τώρα που καταρχήν να σας πω ότι το δέρμα μου είναι λιπαρό με τάση ακμής. Έχω κάνει θεραπεία στο παρελθόν με την ακμή, αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει το πρόβλημα. Κατά διαστήματα, όπως και τώρα, προσπαθώ να το καλύψω, αλλά μάλλον φαίνεται, βγάζω κάποια σπυράκια. Οπότε το πρωί λοιπόν που ξυπνάω, αφού έχω ενυδατώσει από το βράδυ το δέρμα, παρόλα αυτά όμως με τη σκόνη και τα ακάρια που μπορεί να υπάρχουν στο μαξιλάρι μας, πάλι το πρωί χρειάζεται να πλύνουμε το πρόσωπό μας φυσικά. Εγώ το πλένω με αυτό εδώ το τζέλ καθαρισμού της La Roche-Posay. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά εγώ έτσι το προφέρω. Λέγεται Effaclar. Και λοιπόν, είναι ένα τζέλ καθαρισμού, είναι έτσι, και το χρησιμοποιώ, λοιπόν, δεν έχω κλερασόνικ, νομίζω έτσι προφέρεται, και έχω επενδύσει, τέλος πάντων, έχω αγοράσει αυτό εδώ το μικρό βουρτσάκι από τα Τζάμπο, νομίζω ότι το είχα αγοράσει νομίζω στα 90 λεπτά, μπορείτε να βρείτε παρόμοια και πιο μεγάλα σε περίμετρο, στα Botshop νομίζω και εκεί έχουν και θικούλα πάνω και είναι καλύτερο να κάνετε λίγο μια έρευνα αγοράς να βρείτε ένα τέτοιο βουρτσάκι που να έχει και καπάκι για να μην χρειάζεται να το αντικαταστήσετε τόσο γρήγορα όσο χρειάζομαι εγώ που εκτίθεται σε σκόνη και όλα αυτά. Λοιπόν, βρέχω το βουτσάκι, βάζω μια μικρή ποσότητα από το τζέλ και κάνω κυκλικές κινήσεις στο πρόσωπο και εστιάζω πιο πολύ στα σημεία που έχω περισσότερη λιπαρότητα και που χρειάζομαι περισσότερο καθαρισμό. Όχι στα σημεία όπως είναι ας πούμε εδώ πέρα στα πλαϊνά ή στο πηγούνι ή στη μύτη, γιατί θα δημιουργήσω ξηρότητα και αυτό δεν το θέλω. Εστιάζω πιο πολύ στο μέτωπο και στα μάγουλα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα μου και επίσης δεν χρησιμοποιώ και καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε πολλές φορές αυτό το βουτσάκι ή κλερασόν και οτιδήποτε τέτοιο αξεσουάρ για το καθαρισμό σας έχετε, γιατί είναι ωραίο όταν έχεις λιπαρή επιδερμίδα και το καθαρίζεις, μετά το νιώθεις σε στεγνό το πρόσωπό σου, αλλά δεν θέλουμε να εξαφανίσουμε και τη φυσική λιπαρότητα του δέρματος γιατί αυτό ίσως προκαλέσει μεγαλύτερη αντίδραση στο δέρμα μας και εμφανίσει περισσότερα σπυράκια από ό,τι θα έκανε αν δεν κάναμε τόσο σκληρό καθαρισμό. Οπότε το χρησιμοποιώ 1-2 φορές την εβδομάδα περίπου ή ενδιάμεσα αν το χρησιμοποιήσω τρίτη φορά θα είναι επειδή θα έχω φορτώσει το δέρμα μου πολύ με make-up και θα έχω περισσότερη λιπαρότητα, δεν ξέρω. Αυτό. Λοιπόν, μετά βάζω την ενυδατική μου κρέμα, η οποία είναι της Fresiderm, ελληνική εταιρεία. Να πω ότι και αυτό εδώ το προϊόν μου το είχε συστήσει πρώτη φορά, πρώτη φορά ο δερματολόγος μου. Είναι αυτό εδώ και μου είχε συστήσει και τη Savène, ένα υγρό καθαρισμού, που είναι διαφανή το μπουκαλάκι και πάλι έχει γαλάζιο χρώμα, αν θυμάμαι καλά. Σας είπα, κατά καιρούς αλλάζω πάρα πολλά προϊόντα και τώρα πάλι έχω κάνει μια παραγγελία από Feel Unique και περιμένω να μου έρθουν καινούργια πράγματα. Λοιπόν, είναι της Fresiderm και έχει δείκτη προστασίας 25 από τον ήλιο, έχει
anti-aging, δηλαδή για να προλάβουμε τις πρώιμες ρητίδες στο πρόσωπό μας. Είναι πάρα πολύ καλή κρέμα, δεν είναι καθόλου λιπαρή, με ένα boost, τέλος πάντων, μπορώ να ενυδατώσω όλο μου το πρόσωπο. Και είναι, επειδή ακριβώς δεν είναι πολύ λιπαρή, είναι ό,τι πρέπει για το δικό μου πρόσωπο και μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσω να κάνω το μακιγιάζ μου. Λοιπόν, τώρα για πιο έξτρα καθαρισμό, πάλι μία με δύο φορές την εβδομάδα, εγώ προσωπικά το κάνω μία φορά την εβδομάδα και συνήθως αυτό είναι το Σαββατοκύριακο που έχω και περισσότερο χρόνο, κάνω ένα μικρό scrub στο πρόσωπό μου. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το απολυπιστικό του Κορέ, που είναι με ρόδι και είναι επίσης για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι να σας το δείξω, ή μάλλον δεν θα σας το δείξω. Θα έχω όλες τις φωτογραφίες από κοντά στο blog μου, αν θέλετε να δείτε περισσότερα για τα προϊόντα, για να μην μου βγει μεγάλο το βίντεο. Λοιπόν, αυτό εδώ πάλι βάζω σε βρεγμένο πρόσωπο, πριν να βάλω βέβαια ενυδατική, όταν κάνω το scrub, την ενυδατική τη βάζω στο τέλος. Λοιπόν, αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου με το σαπουνάκι και χωρίς να χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι, αυτό είναι που κάνω το Σαββατοκύριακο. Έτσι, όταν θέλω να κάνω το scrub, δεν χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σφουγγαράκι. Λοιπόν, πλένω το πρόσωπό μου και μετά βάζω μια μικρή ποσότητα στα χέρια μου και πάλι, αντί να χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι, χρησιμοποιώ το scrub και κάνω, επιμένω εδώ στο μέτωπο και στα μάγουλα. Φυσικά κάνω όλο το πρόσωπο, αλλά επιμένω σε αυτά εδώ τα δύο σημεία. Λοιπόν, ή θα χρησιμοποιήσω το κορέ ή θα κάνω, έχω φυλάξει εδώ πέρα ένα βαζάκι από παλιό scrub της Oriflame και έχω κάνει δικό μου ένα scrub το οποίο μερικές φορές χρησιμοποιώ εκείνο, μερικές φορές του κορέ. Μπορείτε να κάνετε διάφορα scrub καθαρισμού, οπότε είναι αυτό εδώ με το scrub και αμέσως μετά. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να κάνω μια μάσκα προσώπου. Τώρα εδώ έχω για να σας δείξω μία από ελληνική εταιρεία που είναι η Corpus, είναι αυτή εδώ με θαλάσσια λάσπη και φύκια. Είναι για όλες τις επιδερμίδες η συγκεκριμένη και ανάλογα με τις οδηγίες που έχει κάθε μάσκα την αφήνεις και τα λεπτά. Συνήθως είναι 10 με 15 λεπτά, αυτή είναι τόσο. Εγώ την αφήνω γύρω στα 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Και την ξεπλένω με χλιαρό νεράκι. Αποφεύγω την περιοχή, να την απλώσω γύρω από τα μάτια και γύρω από τα χείλη. Τώρα, στις περιπτώσεις που το δέρμα μου δεν είναι πολύ καλά και έχει έτσι αρκετές ατέλειες, αρκετά σπυράκια, τότε χρησιμοποιώ μια άλλη μάσκα που είναι λίγο πιο δυνατή και αυτή τη χρησιμοποιώ και το βράδυ πριν κοιμηθώ τοπικά στα σπυράκια και αυτή μου την είχε στησίσει ο δερματολόγος μου και αν θέλετε να δείτε περισσότερο review θα το έχω στο blog μου και θα αφήσω το link από κάτω για να τη δείτε. Ονομάζεται, νομίζω ότι προφέρεται, Calander και πάλι είναι ελληνική εταιρεία. Χρησιμοποιώ αρκετά προϊόντα όπως σας είπα, αλλά προτιμώ να ανακαλύπτω ελληνικές εταιρείες και για πολλούς λόγους. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συσκευάζεται στη Θέρμη, είναι εδώ Θεσσαλονικιά. Λοιπόν, είναι μάσκα για λιπαρό δέρμα και μετάση ακμής. Τώρα, η συγκεκριμένη έχει μέσα άργυλο, έχει διάφορα συστατικά, αλλά έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Είναι λευκή, πολύ λευκή σαν ασβέστης. Λοιπόν, και την απλώνω τοπικά στα σπυράκια ή εναλλακτικά και συστήνεται αυτό από την εταιρεία, την απλώνω σε όλο μου το πρόσωπο, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και την αφήνω όλο το βράδυ. Μπορείτε να την αφήσετε όλο το βράδυ ή όση ώρα θέλετε, δεν έχει ένδειξη για κάποια συγκεκριμένη ώρα. Από την εταιρεία έχει ένδειξη ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για όλο το βράδυ. Εγώ το κάνω σπάνια αυτό, το έκανα όταν ήμουνα σε θεραπεία ακμής, πλέον τη χρησιμοποιώ τοπικά κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά βήματα για την περιποίηση της επιδερμίδας μου.
Πολλές φορές προσθέτω προϊόντα ή αφαιρώ κάποια. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιώ οπωσδήποτε. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Να μου αφήσετε πάλι request από κάτω, γιατί πάντα θέλω να ξέρω τι θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο. Τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, τι προϊόντα χρησιμοποιείτε εσείς, τι μου προτείνετε, οτιδήποτε θέλετε. Αφήστε το σαν σχόλιο κάτω από το βίντεο, κάντε share, like, subscribe, ό,τι θέλετε. Σας αγαπώ πολύ, φιλιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.